Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας παρουσίαση. Θα ήθελα να μου γράψετε εάν ακούγεται καλά ο ήχος και θα αρχίσουμε τώρα τη σημερινή μας παρουσίαση. Λοιπόν, βλέπω ότι είναι όλα καλά με τον ήχο, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση. Θα ξεκινήσουμε με, φυσικά όπως κάνουμε πάντα, με την παρουσίαση της εταιρείας, τύχων καινούριους επενδυτές ή άτομα που ενδιαφέρονται να επενδύσουν, για να γνωρίσουν την εταιρεία καλύτερα. Και μετά θα πούμε τα νέα της εβδομάδας, που θα πω από τώρα ότι αυτή τη φορά έχουν να κάνουν με το κουπόνια που άμα έχετε κοιτάξει ήδη στο προσωπικό σας γραφείο θα έχετε παρατηρήσει αυτό το διαγωνισμό. Θα πούμε αργότερα γι' αυτό κάποιες τις σχετικές λεπτομέρειες και τώρα θα ξεκινήσουμε με την σημερινή μας παρουσίαση. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και είμαι υπεύθυνη για τις παρουσιάσεις που κάνουμε κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Και ας ξεκινήσουμε την παρουσίασή μας. Βλέπουμε εδώ πέρα στην πρώτη μας εικόνα slide έναν πίνακα, τον οποίο φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας πριν από 100 χρόνια. Και σε αυτό το πίνακα ήθελε να απεικονίσει τον κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος τον φανταζόταν για το πώς θα ήταν 200 χρόνια αργότερα από την δικιά του εποχή. Όπως βλέπετε, σε αυτό τον πίνακα προέβλεψε ότι τα χείμματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη Γη, έκανε όμως σε λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι πλέον η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, καθώς και σε λιμενικές περιοχές. Γνωρίζουμε όμως ότι όλα αυτά τα μέσα μεταφοράς, παρόλο που μας έχουν ευεργετήσει και βοηθήσει στην καθημερινή μας ζωή, όσα και να είναι τα πλεονεκτήματα, έχουν φυσικά κάποια μειονεκτήματα. Και εδώ βλέπουμε πως κάποια από αυτά είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο τρίτο και ίσως κυριότερο πρόβλημα της λίστας μας, που είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Και γιατί είναι το κυριότερο πρόβλημα? Διότι εδώ πέρα, όπως βλέπετε, για την υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και για την έλλειψη ασφάλειας είναι κάποια προβλήματα για τα οποία, εάν πάρουμε τα σωστά μέτρα, μπορούμε να μειώσουμε αυτά τα προβλήματα σε ποσοστό, ενώ η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι ένα πρόβλημα για το οποίο, αν δεν πάρουμε τώρα κάποια δραστικά μέτρα, δεν θα μπορέσουμε να επαναφέρουμε την φύση έτσι όπως ήταν πριν. Ο άνθρωπος, όπως όταν κατασκευάζει δρόμους, όπως ξέρετε, εισβάλλει στην φύση και όχι μόνο δρόμους, αλλά και κτίρια, λιγοστεύουν τα δάση καθώς κόβει τα δέντρα για διάφορες χρήσεις. Και με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος κάνει εισβολή στη φύση και η φύση, καθώς έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί παρόλα αυτά να αντισταθεί στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως είναι επίμονος και
φιλόδοξος, θέλει να πετύχει τους στόχους του και όλα αυτά φυσικά τον κάνουν να ξεχνά ότι ο ίδιος καταστρέφει και σκοτώνει τον κόσμο μέσα στον οποίο ο ίδιος ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα διαβρώνουν επιφάνειες μέσω της όξινης βροχής, που είναι ένα φαινόμενο που σίγουρα θα έχετε ακούσει. Το επόμενο πρόβλημα που βλέπουμε στην λίστα μας είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μία μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, που αυτά λειτουργούν με την καύση των ορυκτών καυσίμων, όπου, όπως καταλαβαίνετε όμως, σε αυτό το σημείο, κατά τη διάρκεια της καύσης απελευθερώνονται διάφορα επικίνδυνα αέρια, τα οποία επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτήν την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων που λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο τέταρτος στόχος που έχουμε σε αυτή τη λίστα είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της Γης στο δεύτερο επίπεδο, όπου σε αυτό το επίπεδο δεν θα υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων σε λάγους, χαράνδρες, ποτάμια, δάση και άλλα φυσικά εμπόδια, αλλά οι άνθρωποι κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Η τεράστια κατανάλωση υλικών και προφανώς τα περισσότερα έξοδα είναι προφανής. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου ανάποδου δρόμου έγιναν τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία και έχουμε και κάτι ανάλογο στις μέρες μας στην Κίνα. Το τραμ τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ το εδάφος, ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος. Το οποίο όμως χαρακτηριστικό είναι και η μόνη διαφορά που έχει με το απλό τραμ που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Εδώ έχουμε τρεις εικόνες. Βλέπουμε στην αριστερή το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε τα εναέρια βαγόνια, όπου αυτά δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή. Σέρνονται από ένα σχοινί και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway, Ανατόλη Ιουνίτσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και εδώ βλέπουμε άλλο ένα πίνακα αυτού του καλλιτέχνη που είδαμε νωρίτερα στην εισαγωγή μας. Αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης μας. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δευτερού επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό, όπως σίγουρα ξέρετε, δεν είναι κάποια καινούρια τεχνολογία. Και εδώ πέρα βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες που μας δείχνουν τις διάφορες χρήσεις χορδών στην καθημερινότητά μας. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ βλέπουμε μία διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, όπου βλέπουμε τις χορδές ή αλλιώς τις δέσμες από σειρματόσχηνα, οι οποίες εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους την ακαμψία της γραμμής και την ομαλή ορλίστηση των οχημάτων. Βλέπουμε κάτω από τις χορδές το υλικό πλήρωσης, όπου συμπληρώνει το υπόλοιπο κενό της γραμμής, το εσωτερικό το περιβάλλει το σώμα της σιδηροτροχιάς και από πάνω έχουμε την κεφαλή της σιδηροτροχιάς.
Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολιστήσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα τρομοκρατικές ενέργειες που δεν μπαίνουν σε αυτή τη κατηγορία φυσικά, αλλά αξίζει να σημειωθεί. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει να γίνουν οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες και πιο άνετες για τους επιβάτες και φυσικά πιο ασφαλείς για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο Κέντρο Τεχνολογίας στην Λευκορωσία και τώρα θα σας πω τα πλεονεκτήματα που έχει το καθένα από αυτά. Εδώ βλέπουμε το πρώτο που είναι το ευέλικτο. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά διατηρεί υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μια τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για τις για υπηρεσίες μεταφοράς. Προχωράμε στο επόμενο και εδώ έχουμε το υπερελαφρύ. Η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι η σπυροειδή σωλήνας με σύρμα από χάλιβα, υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για το τελεφερίκ. Σε σύγκριση με αυτές, οι σπυροειδείς ράγες σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν και φθηνότεροι στην συντήρηση. Το επόμενό μας όχημα είναι το ημιάκαμπτο. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται διάφορα μοντέλα όπως το Unicont, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018 οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της ημιάκαμπτης τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο έχει αυξηθεί από 4 σε 6 τόνους ανά όχημα. Το επόμενο μας όχημα είναι το άκαμπτο και αυτή είναι η δομή. Αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας έως και τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς ταυτόχρονα πάνω και κάτω. Αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Και το τελευταίο της λίστας μας, όπου είναι το φορτίο. Στη δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν την δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με την Unitrans, όπου είναι μία μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Οι αυτόματοι σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης την δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Ιουνίτσκι έχει αφιερώσει σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Και ένα ερώτημα το οποίο ίσως να σας έχει δημιουργηθεί μέχρι στιγμής είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά, σαν μια πιο καινούργια τεχνολογία, έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχείο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβή σε εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, καθώς έχουμε ήδη τονίσει αρκετές φορές για το πόσο μας ενδιαφέρουν τα οικολογικά οχήματα και για το πώς πρέπει να προστατέψουμε το περιβάλλον από
παραπάνω από περιττές μολύνσεις. Είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται αποφιλικά προς το περιβάλλον ήδη ενέργειας. Την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει τη βελτίωση της, αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας. Ο αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσας μονάδας υψηλής ταχύτητας Skyway είναι μόνο 0,075. Μία υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος, από οροσύρες έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και εκατομμύρια εκτάσεις εφορής γης κάτω από τις ράγες θα παραμείνουν ανέγκυτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφορός χορδών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μία κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μία λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Και τώρα εδώ βλέπουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου, όπου έχουμε στο πρώτο μας εικονίδιο ένα όχημα το οποίο προορίζεται για αστική χρήση, δηλαδή για τη μεταφορά επιβατών μέσα στη πόλη. Και παίρνει 14 άτομα το βαγονάκι και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και το άλλο μας όχημα, το οποίο είναι για μεγάλες αποστάσεις, παίρνει 6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές και τα οχήματα της Skyway βλέπουμε σε αυτό το ποσοστό πως έχουν, σε αυτό το διάγραμμα πως έχουν το μικρότερο ποσοστό που είναι με το πράσινο και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίσες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος. Αυτό αποτρέπει τυχόν σύγκρουση οχημάτων με άλλα οχήματα, φυσικά, ζώα, ανθρώπους και αυτό μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγγιχτη, που σημαίνει ότι τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι, όπως ξέρετε, για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα και να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα καθώς δεν χρειάζεται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Εδώ έχουμε τη σύγκριση της Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα θα συγκρίνουμε κάποια διαγράμματα τα οποία θα βασιστούν πάνω σε αυτά τα εικονίδια και θα τα αναλύσουμε ένα-ένα. Πάμε στο πρώτο μας διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλαιόχειες δαπάνες. Βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αίωρηση. Και βλέπουμε κατευθείαν κάποια άλλα μέσα μεταφοράς, όπως οδικές μεταφορές που έχουν αρκετά μεγάλη διαφορά, το σιδηρόδρομο και τα οχήματα της Skyway, τα οποία έχουν το μικρότερο ποσοστό. Εδώ τώρα, σε αυτό το διάγραμμα που είναι σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες, παρατηρούμε ότι έχουν ανέβει τα ποσοστά σε όλα τα μέσα μεταφοράς, όμως η διαφορά παραμένει πολύ μεγάλη ανάμεσα με το πρώτο και το τελευταίο, που βλέπουμε ότι τα οχήματα της Skyway συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό.
Τώρα, σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, βλέπουμε πως τα οχήματα της Skyway έχουν το μικρότερο ποσοστό ως τα πιο οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα και είναι εμφανής η μεγάλη διαφορά σχετικά με τις οδικές μεταφορές που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτό το διάγραμμα. Και αν θυμάστε τις οδικές μεταφορές, τις είδαμε νωρίτερα σε ένα άλλο διάγραμμα που ήταν σχετικά με την επικινδυνότητα ή αλλιώς τα ατυχήματα που συμβαίνουν στο δρόμο. Και αυτό το στοιχείο μας κάνει να συμπεράνουμε ότι οι οδικές μεταφορές δεν είναι μόνο επικίνδυνες για τον άνθρωπο, διότι μέσω αυτών γίνονται τα περισσότερα οχήματα, αλλά φυσικά και για το περιβάλλον. Σχετικά με την φιλικότητα προς το περιβάλλον για τη φύση, οι τεχνολογίες μεταφορά τύπου χορδών έχουν σχεδόν μηδενικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αυτό επιτρέπει στις γραμμές να βρίσκονται σε περιοχές με αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Τώρα σε αυτό το διάγραμμα, όπου σχετικά σύμφωνα με αυτό, το τελεφερίκ κάνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Μετά από αυτό βλέπουμε το όχημα μαγνητικής αιώρησης, βλέπουμε το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, το σιδηρόδρομο και τέλος τα οχήματα της Skyway που συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό. Τώρα σε αυτό το διάγραμμα, το οποίο είναι λίγο διαφορετικό όπως παρατηρείτε, γιατί έχει να κάνει με τη μεταφορική ικανότητα και θέλει να δείξει το πλεονέκτημα ενός οχήματος και όχι το μειονέκτημα. Βλέπουμε ότι τα οχήματα της Skyway έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό ως τα πιο ικανά μεταφορικά μέσα. Μετά από αυτό ακολουθεί το μετρό και με πολύ μεγάλη διαφορά το τραμ. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα φεύγουμε λίγο από τα διαγράμματα και θα σας δείξω λίγο αυτές τις εκδοχές μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μικρών φορτίων, όπου είδαμε νωρίτερα για το μικρό φορτίο. Το Unicont, όπως ονομάζεται αυτό το ξεχωριστό είδος οχήματος, με μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, μπορεί να φτάσει και τα 120 χιλιόμετρα την ώρα, παρά όλους αυτούς τους τόνους που κουβαλάει. Και είναι ουσιαστικά το φορτηγό που έχει κάνει η εταιρεία, με άλλα λόγια, διότι προορίζεται για μεταφορά αγαθών σε μεγάλες αποστάσεις. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έλαβε πάνω από 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και πυραστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέχνα Πάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης των οχημάτων. Κάθε χρόνο εκεί πέρα διοργανώνεται το
από όλο τον κόσμο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά πλάνα που έχει η εταιρεία για το έργο και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα τα οποία εκτίθονται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρζα. Το κέντρο καινοτομίας Skyway στη Σάρζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα που θα γίνει η πρωτοποριακή θέση του ομίλου εταιριών Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής καθώς και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό, οι χορδές μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπώνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μία νέα λέξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Εδώ βλέπουμε διάφορες εταιρείες που όλοι σας γνωρίζετε, έχετε κάποτε χρησιμοποιήσει τα προϊόντα τους. Αυτές οι εταιρείες, το κοινό δηλαδή που μοιράζουν, είναι ότι ξεκίνησαν κάποτε από το μηδέν. Στην αφετηρία τους ποτέ κανένας δεν φανταζόταν ότι μία μέρα θα έφταναν στο επίπεδο όπου βρίσκονται σήμερα και ότι θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία τους και τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην ανθρωπότητα. Η τεχνολογία Skyway έτσι και αυτή ξεκίνησε δειλά-δειλά σαν μία ιδέα, μετά εξελίχθηκε σε έργο και πλέον είναι αυτό το έργο το οποίο βλέπουμε. Ακούμε καθημερινά νέα για τις εξελίξεις που έχει και έχει φυσικά ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον, καθώς έχει και αυτή με τη σειρά της να δώσει πάρα πολλά πράγματα στην ανθρωπότητα. Και γι' αυτό μη χάνετε την ευκαιρία, σας επενδύστε. Οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές με αυτές που έχουν τώρα, αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει διαρκώς, καθώς θα ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Και τώρα ας συνοψίσουμε σε αυτή την παρουσίαση. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και πάνω απ' όλα είναι φιλική προς το περιβάλλον. Άνθρωπο σκέφτεται τις ανάγκες του και παράλληλα προσπαθεί να διατηρήσει και να φροντίσει τον πλανήτη μας. Και τώρα τελειώσαμε με αυτή την πρώτη παρουσίαση. Θα προχωρήσουμε στα νέα που έχουμε για σήμερα. Πριν προχωρήσουμε να υπενθυμίσω πως έχουμε το chat όπου μπορείτε να γράφετε τις εντυπώσεις σας ή κάποιες ερωτήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Και θα προχωρήσουμε στην επόμενη μικρή παρουσίαση που θα κάνω τώρα για τα νέα της εβδομάδας. Για όσους δεν ξέρουν ή αλλιώς να το πω σαν υπενθύμηση, τα νέα της εταιρείας, όλα αυτά υπάρχουν στο επίσημο site της εταιρείας και εκεί μπορείτε να διαβάζετε καθημερινά τα νέα που αναρτεί η εταιρεία στην ιστοσελίδα. Εκεί πέρα θα βρίσκετε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τα νέα και από εκεί παίρνουμε και εμείς τα δικά μας νέα, τα οποία τα διαβάζουμε κάθε Τρίτη. Οπότε, εάν ενδιαφέρεστε και θέλεστε να είστε ενήμεροι σχετικά με τις προόδους που έχει η εταιρεία ή ακόμα και για προσφορές, σας συστήνω να πηγαίνετε και να διαβάζετε όλα αυτά τα νέα. Και για να σας διευκολύνουμε, αναρτούμε τους συνδέσμους αυτών των νέων στο
στα chat που έχουμε για τους συνεργάτες της εταιρείας, όπου με ένα απλό κλικ μπορείτε να πηγαίνετε και να διαβάζετε όλα αυτά τα νέα. Και τώρα ας προχωρήσουμε. Αυτό που έχω να πω για σήμερα είναι ότι αν έχετε μπει στο δικό σας προσωπικό γραφείο, θα έχετε δει για το Super Final του ανταγωνιστικού προγράμματος Skyward Community Champions Challenge, όπου συνεχίζεται στο προσωπικό γραφείο. Το τρέχον στάδιο είναι κρίσιμο, διότι θα καθορίσει για το ποιος θα πάρει το κορυφαίο βραβείο, όπου αυτό είναι ένα ταξίδι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο ανταγωνισμός γίνεται φυσικά όλο και πιο σκληρός και οποιαδήποτε νέα επένδυση θα μπορούσε να επηρεάσει την τελική θέση στην αξιολόγηση. Οπότε είναι ιδιαίτερα σημαντικό τώρα να επιλέξετε την δικιά σας σωστή στρατηγική που θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε τους αντιπάλους σας και να κερδίσετε αυτό το ταξίδι. Η εταιρεία θέλει να υποστηρίξει τους συνεργάτες σε αυτό το αγώνα, οπότε τώρα όχι μόνο έχετε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε και να μοιραστείτε τα κουπόνια που λαμβάνετε, αλλά και να λαμβάνετε τον ίδιο αριθμό κουπονιών κάθε 7 μέρες όλο το Νοέμβριο. Και θα σας πω τώρα για κάποιους όρους και προϋποθέσεις προσφοράς. Σε όλους τους χρήστες από την κατάσταση partner, που είναι συνεργάτες, έχει δοθεί ένας ορισμένος αριθμός κουπονιών με ονομαστική αξία, αυτά που είναι επί δύο δηλαδή. Για παράδειγμα, οι συνεργάτες έχουν δύο κουπόνια, ο leader έχει 5, master 5, expert 5, top expert 7 κουπόνια και sky expert 10 κουπόνια. Έχετε 7 μέρες για να εξαργυρώσετε τα κουπόνια που λάβατε, εφαρμόστε τα μόνοι σας στην επένδυσή σας ή δώστε τα ως δώρα στους φίλους σας. Σε 7 ημέρες θα λάβετε το ίδιο αριθμό κουπονιών που θα καταφέρετε να διανύμετε από αυτά που δόθηκαν στις 3/11/2022. Και σήμερα έχουμε 8. Και θα σας πω για το ότι η προσφορά θα διαρκέσει όλο τον Νοέμβριο, όπως είπα, και θα υπάρχουν και 4 δώρα κουπονιών ή giveaways, όπως αλλιώς είναι, όπου το πρώτο ήδη έγινε στις 3/11, όπως είπα, το επόμενο γίνεται στις 10/11, μετά 17/11 και μετά 24/11. Οπότε, για όσους ενδιαφέρεστε, σας συστήνω να πάτε να διαβάσετε τους υπόλοιπους όρους και προϋποθέσεις και να πάρετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Για σήμερα σας καληνυχτίζω, καθώς δεν υπάρχουν άλλα νέα. Ερωτήσεις δεν βλέπω, οπότε μπορούμε να κλείσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση εδώ. Σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο και θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα, όπως πάντα. Σας εύχομαι καλό βράδυ.